Ονομάζομαι Στέλιος Φανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα ήθελα να εξηγήσω γιατί το λίπος στους άντρες και στις γυναίκες μετά την επινόπαυση είναι συγκεντρωμένο στην περιοχή της κοιλιάς. Στο σώμα μας, το λίπος χωρίζεται σε δύο τύπους. Το λίπος κάτω από το δέρμα και το λίπος μέσα στην κοιλιά. Το λίπος κάτω από το δέρμα, το υποδόριο, είναι το πιο καλό λίπος γιατί είναι μεταβολικά πιο ενεργό και συμμετέχει στις μεταβολικές εργασίες του σώματος πιο ενεργά από το ενδοχυλιακό λίπος που είναι μεταβολικά λιγότερο ενεργό. Θα ήθελα να εξηγήσω τι σημαίνει μεταβολικά ενεργό και θα δώσω ένα παράδειγμα. Πριν περίπου 30 χρόνια έγινε μια σπουδαία ανακάλυψη στον χώρο της ιατρικής γιατί βρέθηκε μια ορμόνη που παράγεται από το λιπόδιστο και συγκεκριμένα τα λιποκύτταρα που ενεργεί στον εγκέφαλο και μας κάνει να τρώμε λιγότερο. Το αποτέλεσμα είναι ότι όταν κάνουμε αυτή την ορμόνη ένεση σε ένα θηλαστικό, άνθρωπο ή ποντίκι, παρατηρούμε ότι τρώει λιγότερο και λεπταίνει. Και γι' αυτό το ονόμασαν λεπτίνη. Το μέλλον φαινόταν λαμπρό για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας με τη βοήθεια της λεπτίνης ή αναλόγων της ορμόνης αυτής, αλλά οι μελέτες στη συνέχεια έδειξαν ότι αν και η λεπτίνη είναι εξαιρετικά σημαντική για τη ρύθμιση της όρεξης και κατ' επέκταση του βάρους, δεν ήταν η μόνη με αυτή τη δράση. Υπάρχουν τουλάχιστον 400 διαφορετικές ορμόνες που κάνουν το ίδιο πράγμα, δηλαδή αυξάνουν ή μειώνουν την όρεξη. Παρ' όλα αυτά η λεπτίνη παραμένει η σημαντικότερη ορμόνη με αυτή τη δράση. Όπως είπα λοιπόν, η λεπτίνη παράγεται από τα λιποκύτταρα, τα κύτταρα που αποθηκεύουν το λίπος στο σώμα μας. Η λεπτίνη παράγεται όταν το κύτταρο έχει αρκετή ενέργεια αποθηκευμένη για να δώσει σήμα στον εγκέφαλο να σταματήσει να τρώει γιατί δεν χρειάζεται άλλη ενέργεια. Αν και οι διεργασίες είναι αρκετά πολύπλοκες, μπορούμε να πούμε ότι γενικά θέλουμε τη λεπτίνη να παράγεται σε αρκετές ποσότητες ώστε να συντελεί στη μείωση της όρεξης και κατ' επέκταση στη διακοπή της σύτησης, δηλαδή να μην πεινάμε. Εδώ είναι που παίζει σημαντικό ρόλο ο τύπος του λίπους, καθώς το υποδόριο λίπος, δηλαδή το λίπος κάτω από το δέρμα, παράγει περισσότερη λεπτίνη ανά κυβικό εκατοστό από ότι το λίπος μέσα στην κοιλιά. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι το ενδοκοιλιακό λίπος μας κάνει να νιώθουμε λιγότερο κορισμό, μας κάνει να νιώθουμε λιγότερο χορτάτη. Το λίπος μπροστά από τους κοιλιακούς μυς μας φροντίζει τη σιλουέτα μας καλύτερα από το λίπος πίσω από τους κοιλιακούς μας. Κάτι επίσης σημαντικό είναι ότι το κοιλιακό λίπος είναι αυτό που σχετίζεται με παθήσεις της καρδιάς και του μεταβολισμού. Το κοιλιακό λίπος αυξάνει την πιθανότητα να νοσήσουμε από διαβήτη, καρδιοπάθεια και άλλες παθήσεις. Είναι το λίπος που δεν θέλουμε να έχουμε σε περίσσια. Γιατί όμως το λίπος μαζεύεται στη κοιλιά, ειδικά στους άντρες και στις γυναίκες μετά την επινόπαυση? Την απάντηση την πήρα από έναν υπερμαραθωνοδρόμο που έψαχνε να λύσει ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι υπερμαραθωνοδρόμοι. Σε αντίθεση με τον μαραθώνιο, που κάθε 2,5 χιλιόμετρα υπάρχουν πάγκοι που προσφέρουν απλόχερα νερό στους υπερμαραθωνίους, ο αθλητής είναι υποχρεωμένος να κουβαλάει συνέχεια μαζί του νερό, γιατί ο χρόνος ανάμεσα στους σταθμούς ανεφοδιασμού συχνά είναι αρκετές ώρες. Άρα πρέπει να κουβαλάς νερό. Το πρόβλημα είναι ότι το νερό έχει βάρος και αυτό σε εμποδίζει να πας γρήγορα. Έτσι λοιπόν ο υπερμαραθωνοδρόμος μας ξεκίνησε μια σειρά από δεκάδες πειράματα για να δει πού μπορεί να κουβαλάει νερό με τη μικρότερη επίδραση στις επιδόσεις. Αυτό που έκανε ήταν το εξής. Ανέβαινε σε ένα διάδρομο και έτρεχε με την ίδια ταχύτητα μεταφέροντας την ίδια ποσότητα νερού σε διαφορετικά μέρη του σώματός του και ταυτόχρονα μελετούσε τους σφαλμούς της καρδιάς του. Πρώτα δοκίμασε να μεταφέρει το νερό στο χέρι του. Μέτρησε τους σφαλμούς του στην ίδια ταχύτητα για αρκετή ώρα και έβγαλε το μέσο όρο. Μετά δοκίμασε να μεταφέρει το δοχείο στον αγκώνα του. Ακολούθησε την ίδια διαδικασία και κατέγραψε τους σφαλμούς. Στη συνέχεια δοκίμασε να μεταφέρει το νερό στον ώμο, στην πλάτη, στο στήθος, στο μυρό, στην κνήμη και φυσικά γύρω από τη μέση του, δηλαδή στην περιοχή της κοιλιάς. Αυτό που κατέγραψε μετά από αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα είναι ότι όταν μετέφερε το νερό γύρω από τη μέση του, δηλαδή εκεί που οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν το γνωστό σωσίβιο, η παλμή του ήταν πιο χαμηλή, δηλαδή η κατανάλωση ενέργειας ήταν η μικρότερη. Αυτός είναι ο λόγος που το λίπος συσσωρεύεται γύρω από την κοιλιά. Γιατί όταν σε κυνηγάει ένα λιοντάρι για να σε κατασπαράξει και τρέχεις για να σωθείς, η περίσσια ενέργεια σε μορφή λίπους που είναι στο σώμα σου θα επιδράσει λιγότερο στην ικανότητά σου να σωθείς όταν βρίσκεται στην κοιλιά σου.
Αν βρίσκεται αλλού, η κατανάλωση ενέργειας θα είναι μεγαλύτερη και η πιθανότητα να σωθείς μικρότερη. Εξελιχτικά, είναι ωφέλιμο να έχουμε λίπος στην κοιλιά. Αυτό το όφελος όμως γίνεται δίκοπο μαχαίρι, επειδή δεν υπάρχει διακόπτης να περιορίζει την ικανότητα αποθήκευση λίπους στην κοιλιά όταν υπάρχει αρκετό λίπος για να ζήσουμε αρκετούς μήνες. Δυστυχώς δεν υπάρχει ένας μηχανισμός που να λέει στον εγκέφαλο ότι η αποθήκευση λίπους είναι αρκετή, άρα δεν χρειάζεται να τροφοδοτήσουμε άλλο τον οργανισμό με τροφή. Δυστυχώς, το λίπος είναι ο μόνος ιστός που μπορεί να μεγαλώνει για πάντα. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας κάνω ένα ερώτημα που θα απαντήσω σε μελλοντικό βίντεο, αλλά θέλω από τώρα να το σκεφτείτε. Είπα νωρίτερα ότι το λίπος κάτω από το δέρμα είναι λιγότερο κακό για την υγεία, ενώ το λίπος μέσα στην κοιλιά είναι το πιο επιβλαβές για πολλούς λόγους. Καλό είναι να έχουμε χαμηλό λίπος συνολικά, αλλά το σημαντικότερο είναι να έχουμε χαμηλό ενδοκοιλιακό λίπος. Η λιποαναρρόφηση αφαιρεί το λίπος κάτω από το δέρμα της κοιλιάς, το υποδόριο, αλλά δεν μπορεί να προσεγγίσει το ενδοκοιλιακό και το αφήνει άθικτο. Φυσικά, αυτό αναγκάζει τον οργανισμό όταν χρειαστεί να αποθηκεύσει λίπος να το πάει αλλού, συνήθως μέσα στην κοιλιά, και να αυξηθεί το ενδοκοιλιακό λίπος. Άρα αυτό οδηγεί σε μετατόπιση του λίπους από τον χώρο κάτω από το δέρμα στον χώρο μέσα στην κοιλιά. Είναι καλό αυτό για την υγεία? Σκεφτείτε το. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.